Μαρία, με. Έχει βάλει κίτρινα σήμερα. Όχι, δεν έβαλα κίτρινα σήμερα. Χριστάρα. Όλη η Αθήνα εδώ, μαζεμένη. Δεν γίνεται. Όλα καλά. Τι κάνει η γονή σου? Καλά είναι. Καλά, μπράβο. Βρε. Δεν γίνεται. Καλώς. Πάντα για πάντα χαρά. Καλά, εσύ δεν άλλαξε καθόλου από τόσο που σε γνωρίζω. Ίδια. Ίδια την έχει, ε. Ίδια, την προσέχω. Ίδια. Πόσο μπορεί, την προσέχω. Τι θα κάνεις. Μάνα, τι κάνεις. Άρε μάνα. Άρε μάνα, μαρουλάκι. Γεια σου, ρε μάνα. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά, και εγώ. Καλώς είναι. Ωρε, κρυάς. Ωρε, κρυάς. Δεν γίνεται. Πού τα παλιά τα χρόνια που κατέβαινε στα υπαίθρια. Πότε έρθετε? Έχουμε 15 μέρες τώρα. Να και τη θίτσα. Τι καρυδία, με καρυδία. Εγώ κατευθείαν. Να αποθανατήσω. Ούτε και εσένα. Πάντα για. Όλα καλά. Ωρε καρυδάκια, να τα καρυδάκια. Να τα καρυδάκια. Είδα, καρυδιά έσπουνε. Ναι. Ωραία. Έτσι θα βγάλω ένα στο μπαλκονάκι. Έτσι βρίσκει τα κοπέλια. Σε ποιο? Α, ναι, μπορεί από εκεί. Του μπαλκονάκι. Ναι. Άμα τα πιάνει πάντα να τα πα εκεί στο άλλο τραπέζι και. Όχι, μόνο ξέρω. Από πού είναι τα καρύδια? Ποιο την εράδισε την καρά? Ναι. Ποιος την εράδισε? Ποιος την εράδισε την καρά? Είμαι ακολουθής. Είμαι ακολουθός. Κάτσε γιατί είμαι τώρα στο φόρτε μου, ε. Είμαι ακολουθός, πιστός ακολουθός. Τι νέα, πώς είδες εμάς τον τόπο μας? Δεν καταλαβαίνω. Πώς είδες τον τόπο, λέω, πώς τον είδες? Μια χαρά, ωραίο, ξέρω στην κάτω. Ε? Από το νερό, δεν ψάει ο κόνιος. Εντάξει, παντού υπάρχει. Ποιος τα κάνει τα κουλούρια? Η θεία σήμερα είναι πέντε, δεν ξέρω. Νουνά. Νομίζω. Τα πέτυχε. Έχει ένα μάλλον, ναι. Ναι, αυτή τα κάνει. Αυτή. Είχε φέρει χθες και στο σπίτι της και πήγαμε από εκεί και μας κέρδισε. Πολλές, ναι, μπράβο. Να το ρε το δύο, γεια σου ρε δύο. Γεια σου ρε δύο. Να τον... Έλα, σου πω την Άγκυρα δεν την αποχωρίζεις, έτσι. Την Άγκυρα, λέω. Η Άγκυρα είναι βασικό πράγμα. Και Άγκυρα και Τιμόνι είναι δύο σένα. Αυτό το σήμα πιανού είναι του πολεμικού ναυτικού. Όλα καλά, Θεό. Καλά, είσαι και εσείς. Καλά. Όλα καλά. Μια χαρά. Μπράβο, έλα, παιδιά, τα βιντεάκια τα βλέπεις? Τα βιντεάκια που ανεβάζω πάει με την αδερφή σου, τα βλέπεις? Ναι, ναι. Τα βλέπεις, ε. Είσαι, θυμάσαι που δείχνα μια φάση τη ζωγραφιά σου? Ναι. Το είχες δει, ε. Όχι, δεν το είχα δει. Ε, το είχες δει, ε, το δείξανε. Δεν το δείξανε. Όλα καλά. Πάει ο Θεός ο μάνας. Από σήμερα, από σήμερα θα βρεθείς. Εδώ. Εδώ. Να σου πω, εδώ τώρα τι βαθμό έχεις εδώ? 1, 2, 3, 4 σαρδέλες. Αντισμηνίας. Αρχιγελευτής. Πώς πάνε οι... Εκείς που έχει μια σαρδέλα, τι βαθμό έχει? Λιμενοφύλακας. Λιμενοφύλακας. Με μια σαρδέλα είναι. Και μετά. Κελευτής με δύο. Κελευτής. Κελευτής με τρεις. Τρεις. Αρχιελευτής με τέσσερις. Τέσσερις. Μετά πάει αντιπασπιστής. Αντιπασπιστής δάχει. Σημειοφόρος. Αντιποπλίαρχος. Υποπλίαρχος. Προτάχης. Και αυτοί μετά οι τάση συμβόλα έχουν. Αστέρια. Έχουν. Όπως τα βλέπεις αυτά μέχρι τον αρχιελευτή. Ο αντιπασπιστής έχει τρίγωνο. Ναι. Στον νόμο. Ο σημειοφόρος έχει ένα κορδελάκι εδώ. Ο αντιποπλίαρχος 2. Ο υποπλίαρχος 2,5 και ο προτάρχης 3. 3. Δηλαδή ο ανώτερος είναι ο Πλουτάρχης. Όχι, έχει ακόμη και πάνω. Εγώ αυτό σαν μέχρι Πλουτάρχης. Πλουτάρχης. Γράφει, βέβαια. Ναι. Έτσι. Αν δεν σβήσει κάτι, το σβήσει. Να μάθουμε. Δεν σβήνω τίποτα, Χριστό.
Είμαι άνθρωπος που δεν σβήνει. Ό,τι υποθεί, υπόθηκε. Έτσι, έτσι, αυτό πρόσεχε. Καλά, καλά, φτιάξε. Φτιάξε, λίγο. Ο ανώτερος βαθμός ποιος είναι στο μετά ναυτικό. Είναι, μετά από τον πρωτάρχη είναι αντιπλήρχος. Αντιπλήρχος, αυτός τι έχει εδώ. Έχει 2,5 τέσσερα. Τρία γραμμούς. Ο πλοίαρχος έχει 4. Ο αρχιπλοίαρχος έχει πάνω κορώνα και σπαθί και αστέρι. Α. Ο αρχιπλοίαρχος και μετά πάει υπονάβαρχος, ναύαρχος. Και ο ανώτερος ποιος είναι? Ναι. Ο ναύαρχος. Ο ναύαρχος, ε. Ωραία τότε. Άρα. Μέρη, τα ξέρεις αυτά? Όχι. Σε η Μάρτη δεν είπαμε τις ανεπιστήμιες. Δεν ξέρω πολλά αυτά. Ε? Τι? Σε η Μάρτη δεν είπαμε τα. Όχι. Έλα σου πω, αυτή η φωτογραφία πού ήτανε? Στη Βιάνο ήτανε? Όχι. Δεν την βλέπω. Κατά μια κοακόλα. Ήμουν στο Ροντέο, στο Λούνα Πάρκ στη Συγκρού. Στο Ροντέο? Ναι, ήμουν εκεί. Δούλευα εκεί να διάσω. Έτσι τον γνώρισες εσύ το Θεό? Που ήμουν φαντάρος. Πολύ μαλλί. Εκεί ήμουν φαντάρος. Φαντάρος ήσουν? Ναι, εκεί με πολιτικά. Τώρα... Εσύ πού τον επέτυχες στο Θεό? Πες μου, πού την επέτυχες στη Θεία? Πού την επέτυχες στη Θεία? 6 χρόνια πήγαμε στη Βιάνο στο γυμνάσιο. Α, μαζί ήσασταν, ναι. Όταν καθόσουν στο διπλανό θρανείο. Στι Βιάνο στο γυμνάσιο πιάναμε 6 χρόνια. Με ζέστες και αέριδες και με βροχές και σόνια. Η Θεία ήταν από πάει, από τον Πεύκο ήταν. Και είχαμε και καθηγητές, τον Σταύρο Χανιωτάκη, τον γυμναστή, την Κόσαρβα και τον Μαστοριουργάκη. Είχαμε, ήταν και ο... Ο Γιανακόπουλος. Ο Γιανακόπουλος. Με το Μαραλιτάκι ήταν και ο Πνευματικάκης. Είχαμε και το Θοδωράκι με το Παπαδάκι, τη Σαμπουτζάκη την Τριγωνάκη. Α, την Τριγωνάκη την είσαι? Ναι. Και τον άντρα της. Το Κωνσταντουλάκι και το Βοβουλάκι. Καλά, και τους πρόλαβα κι εγώ. Και εγώ προλάβα την Τριγωνάκη. Εσύ την προλάβες την Τριγωνάκη? Ναι, μου έκανε μια χρονιά. Ναι, μπράβο. Πόσες γενιές να με εξετέλεψε. Τι καθηγητή ήταν, ε? Φιλόλογος. Αρχαία, ε. Φιλόλογος. Και ο άντρας ήταν χημικός. Ναι. Χημία, φυσική χημία έκανε, ε? Ναι. Εγώ δεν προλάβα. Και ήσασταν να είμαστε σχολείο και την είσαι βάλει στο μάτι από τότε σας. Από το σχολείο. Εντάξει, πηγαίναμε μαζί, είχαμε, εντάξει. Και μετά πώς... Τι να σου πω, τη γνώριζα. Ναι, και μετά πώς τη ζήτησες, πιέζε με τον παππού και τη ζήτηξες, πάει. Έγινε η πρόταση να βγούμε. Πώς έγινε η πρόταση? Συναντηθήκαμε και κουβεντιάσαμε. Και τα βρήκαμε. Οι πατεράδες? Όχι, εμείς ρε, εγώ και η γιορτή. Και μετά του παππού του Νικόλη, πότε το πες? Το ξέρα αυτό που μπορούσα. Του το έχεις πει, δηλαδή, το είχαν πει οι κακές γλώσσες, ε? Το είχαν πει, ναι, οι καλές. Οι καλές οι γλώσσες. Καλές, ναι. Δεν σου φέρα αντίρρηση. Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, και με σεβάζει που λες μια έκθεση στους διαγωνισμούς από την Τρίτη στην Τετάρτη για το Λύκειο. Μας βάζει Κόσαρβα μια έκθεση. Αν άνοιγαν οι ουρανοί, τι θα ζητούσα? Οπα, ενδιαφέρον αυτό. Και εσύ τα ζητήξες? Και γράφω εγώ, αν άνοιγαν οι ουρανοί, εγώ θα επιθυμούσα να φτάσω όσο και ψηλά στο τέρμα αν μπορούσα. Να δω τι κόσμοι κατοικούν που οι άνθρωποι λέγουν και επιθυμούν να φτάσουν από τη γη όταν φεύγουν. Να δω τα μεγαλεία τους και τη ζωή που ζούνε που οι άνθρωποι αυτή τη γη με πόθο επιθυμούν. Να δω αυτούς που πέθαναν και από εδώ φύγαν, αν πραγματίσαν στον ουρανό από τη γη πήγαν. Και αν υπάρχει δύναμη που κυβερνά τη φύση, θα προσπαθήσω να τη δω, αν βέβαια με αφήσει, για να της πω τι γίνεται σε τούτο το αστέρι και στους λαούς ανάμεσα ζωή γαλήνια ασφαίρει. Όλα αυτό έγραψες? Ναι. Τώρα έγραψες, δηλαδή σαν ρήμα το έγραψες. Έρχεται δικό σαρβαγό πάνω και λέει σε ποιήση το έγραψες?
Μηδέν. Διότι η έκθεση είναι πεζό. Εσύ γράψες ποιήση. Και λέω η μαμά Σαλουρουέκης, λέει, του Μανώλη θα το δώσω μια ώρα ακόμα. Ενώ τελείωσε, θα του δώσω μια ώρα να το μετατρέψει σε πεζό. Ναι. Και έτσι το κάνω. Και το μετάτρεψε σε πεζό δηλαδή, ε. Και είναι τα βαθμό σου βάλει μετά. 16. Δεν σου βάλει 20 δηλαδή, ε. Όχι. Κακούες. Τον παππού τον Νικολή, είδα θυμάσαι από τον παππού τον Νικολή μια λέξη που την έλεγε συνέχεια, μια έκφραση. Τι τον κάνει την άνθρωπη τώρα, ε. Φίλο δοκιμαζόμενο, αφού το δοκιμάσεις, από μακριά χαιρέτατο και μάχη μη του πιάσεις. Έτσι, σωστό. Ο παππούς το λέγε. Ναι. Ναι. Σωστός. Ωραίος ο παππούς. Ο παππούς ήταν μια ολιά αυστηρός ήταν, αλλά είχε και καλή καρδιά σαν τη γιαγιά. Ήταν να μην τον επειράξει τον παππού. Άμα τον επειράζεις όμως... Ο παππούς... Δεν του άρεσε το άδικο. Και γινόταν πολλές φορές κακός, γιατί επέβαινε εκεί που έβλεπε το άδικο. Και μην του κόψεις το νερό από την κόψα. Ναι, όταν τόσο... ήταν μεγάλο λάθος να του κόψεις το νερό. Τόσο το νερό και πόντιζε και το κόψες εσύ και έπρεπε να πάει από τα κακόπετρα στο φλέγαν να δει που το κόψανε. Τα ιστορία. Έλα σου πω. Και θέλω τώρα από σένα να μου πεις την ιστορία, γιατί την έχω ακούσει από διάφορα στόματα. Όλοι θα κοιμηθούν. Μια φορά κάνεις κάτι και σε μάλωσε. Λοιπόν, θα σου πω εγώ ένα ποίημα που έγραψα όταν έγιναν τα εγγένεια στο Σελί, στο Ηρώο. Του πότε γίνηκαν τα εγγένεια? Το 80 περίπου. Το 80. Και το διάβασα μπορεί να έχει ο καθηγητής τότε το ποίημα αυτό. Χρήστο, κάτσε. Τρεις δρόμοι σμίγουνε μαζί στο σελί του λόφου που στέκει άγαλμα ψηλό και είναι κορμί ανθρώπου. Και φαίνεται που έπεσε στη γη σακατεμένο χωρίς ποδάρια να σταθεί το χέρι του κομμένο. Και τρέχει αίμα άφθονο στη γη και χρωματίζει, ξερό δεν τρυποτίστηκε και άρχισε να ανθίζει. Κι όποιος το διαβάτης και αν περνά κοντά το πλησιάζει. Το πνιγωμένο το κορμί στέκεται και κοιτάζει και λέει με παράπονο: «Κρίμα στο παλικάρι, τι έφτεξε και θέησε ο χάρος να το πάρει. Και του έκανε λαβαμαθιές και τόσο αίμα τρέχει και να το βλέπει άνθρωπο στον πόνο δεν αντέχει. Μα μέσα στο ψυχομάχημα 10 χωριά κοιτάζει. Κι αν πλησιάσεις πιο κοντά, δακός που αναστενάζει και λέει: «Ξένε στα χωριά, αν πας ολογυρά σου, θα δεις τα μαύρα να φορούν και θα πιαστεί η καρδιά σου. Θα δεις ασπίθια ολόμαυρα, καμένα, γκρεμισμένα και μέσα στα χαλάσματα χορτάρια φυτρωμένα. Θα δεις γυναίκες που έχασαν τους άντρες τα παιδιά τους και αν τους μιλήσεις θα ενσταθείς την πίκρα στην καρδιά τους. Και αν δεις εκείνο του σταυρού και πας στην εκκλησία, θα ακούσεις πως οι άνθρωποι έγιναν θυσία. Θα ακούσεις το μνημόσυνο πως θα μνημονέψουν και δάκρυθα τα μάτια σου αδύνατο να αντέξουν. Γιατί δεν είναι μοναχά ένα το παλικάρι που θέλησε του Γερμανού η σφαίρα να το πάρει. Κάθε χωριό θρυνεί πολλούς με δάκρυα και μαύρα, με αίμα και δάκρυα άναψε της ελευθεριάς η δάδα. Και ενώ διαβάτης δίπλα του από τη λύπη κλαίει, το άγαρμα διεύεται και ακούγεται να λέει: «Ξένε μη γλες, στη Βιάνο μας σκότωσαν, μας έκαψαν, μας ζούμε. Το δέντρο που με αίμα άφησε της ελευθεριάς φρουρούμε». Ωραίος Θεός. Και το έχεις το γράψει τώρα εσύ αυτό το 80. Ναι. Και ήσουν σε τέτοια ηλικία. 30 χρονών. 30 χρονών. Αυτά που τα έχεις γραμμένα κάπου, τα έχεις αποθηκεύσει? Τα έχω γραμμένα, εντάξει. Υπάρχουν δηλαδή στα βιβλία σου. Ναι. Σου ρεσε και να γράφεις και να ζωγραφίζεις. Έχω γράψει για την Άρβη. Για την Άρβη. Και για το Κεφαλαβρίσι. Για το χωριό του Κεφαλαβρίσι. Το μετά το σχημένο. Εντάξει, έχει φως. Ακούς. Έλα. Και για την Κεφαλαβρίσι.
Πες να του πει. Ξεκινούμε. Δεν τα θυμάται. Ο Θεός. Είδες το πείμα που είπε ολόκληρο. Ναι, ναι, παιδί, είδες. Κακό μη πει ποτέ κανείς, ούτε και να μιλήσει, μόνο καλό λόγο να έχει να πει για το κεφαλοβρύσιο. Ο Πεύκος είναι ένα χωριό, μία ωραία κόμη. Και πιο πολύ κάτι και είναι μελισσοκόμη. Ωραίος. Είναι και μελισσοκόμη, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ούτως υπήν. Και για την Άρβη τάπες. Άρβη. Δέκαν οι δρόμοι του τροχού και, με τα πόδια χίλι που οδηγούσε στον ξαγουστό τον τόπο του Απρίλη, που οδηγούσε σε θάλασσα, βουνό και σε λιβάδι που αγκαλιασμένα βρίσκονται μέσα μορφιά στο χάλι. Ένα φαράγγι ολόησχε από τους ώμους του υψώνει και τη σοφία του Θεού στην πλάση φανερώνει. Δεξιά στον ένα βώμα του έχει ένα μοναστήρι, που όταν σημαίνει σαν να ακούσω ουράνιο σημαντήρι. Αριστερά στον ώμο του έχει μικρά δεδράκια που μοιάζουν με μικρά παιδιά σωνούς χωριού σοκάκια. Κι ανεμεσός στους ώμους του νερά πολλά κυλάνε με ένα γλυκό αντίλαλο λέσαι στο τραγουδάνε. Και μέσα στο διάπλατο κενό του φαραγγιού το στόμα φαίνεται ολογάλαζιο του ουρανού το χρώμα. Και πάνε και έρχονται πουλιά, ροζίς ροζίς κοπάδια και συναυλία δίδουνε όταν τα ακούσα βράδια. Και από το πλατή το στόμα του μια γλώσσα δαντελένια απλώνεται ως την αμμουδιά χρυσή μαλαματένια. Είναι ένα δάσος μπανανιές, η μια κοντά στην άλλη που δείχνουν με το πράσινο του παραδείσου κάλλη. Και μέσα στους μπανανόκηπους δρομάκια ξετυλίγουν και στο δρόμο το πλατή της παραλίας μίγουν. Και βλέπεις σπίτια, μαγαζιά, λουλούδια και μπαξέδες την αμμουδιά τη θάλασσα της Άρβης μαγαζέδες. Στην Άρβη, τις Άρβης μαγαζέδες. Οι μαγαζέδες δάτανε. Τα κτίρια τα παλιά. Τα παλιά ήταν μαγαζέδες. Σοβαρά. Ναι, μαγαζέδες. Ήταν μεγάλα σπίτια που δεν τέχεια, που ήταν σαν αποθήκες, γιατί έρχονταν ένα καράβι εκεί και ξαφόρτωνε. Α, και ήταν μεγάλες αποθήκες δηλαδή από το κάτω και από πάνω ήταν το σπίτι. Ή μόνο κατοικία. Πες τι γιατί έχω βρίσει. Μεγάλα πρόσφατα, τα ακούς μαγαζέδες. Ναι. Μαγαζέδες. Μαγκατζές ή μαγαζές. Μαγαζές. Αυτά εδώ. Κυρίως τον αμαλό έχω βγάλει. Τώρα θα σε πάω σε άλλο επεισόδιο. Θα κάνουμε επεισόδιο επεισόδια.